Δείτε απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Στο έλεος των πυρκαγιών το νησί. Μεγάλες πυρκαγιές σε Σετία και την Πάκη. Κόκκινο συναγερμό στην πυροσβεστική. Αντίπαλος των δυνάμεων πυρόσβεσης ή δυνατή άνεμη. Στη φυλακή ο 58χρονος παιδεραστής στο Ηράκλειο. Δεν αρνήθηκε τις κατηγορίες. Άναψε το πράσινο φως για την δεύτερη φάση της μελέτης που αφορά το λιμάνι του Κολυμβαρίου. Χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Ναυτιλίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εξαιρετικά δύσκολη αποδεικνύεται η σημερινή ημέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη, καθώς λόγω και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν, δεκάδες εστίες πυρκαγιών εκδηλώνονται από τη μία μέχρι την άλλη άκρη του νησιού. Τις τελευταίες ώρες, οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην περιοχή της Μεσαράς, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά περίπου στη μία το μεσημέρι, στην περιοχή μεταξύ Κισών και Σκουρβούλων του Δήμου Φεστού. Σε πύρνο κλειό βρίσκεται και περιοχή στο Βραχάσι, ενώ την ίδια ώρα καλύτερα εξελίσσονται τα πράγματα στο μεγάλο μέτωπο που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Χανδρά Σιτίας, όπου μετά από σχεδόν 24 ώρες προσπαθειών φαίνεται ότι η κατάσταση τίθεται υπό έλεγχο, με τις δυνάμεις όμως να παραμένουν σε επιφυλακή. Πάμε στον περιφερειακό διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κρήτη, τον κύριο Δημήτρη Ραπανάκη, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει μια συνολική εικόνα για το τι ακριβώς κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στο νησί. Κύριε Ραπανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης τις τελευταίες ώρες έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας. Έχετε κληθεί να επέμβετε σε πάρα πολλά περιστατικά. Πάμε γρήγορα να μας πείτε για τα μέτωπα, τα μεγάλα που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα ευχάριστα νέα από τη Σιτία. Επειδή ακόμα βρίσκομαι στη Σιτία και κατευθύνουμε τώρα προς Ηράκλειο, έχω να σας πω ένα ευχάριστο ότι η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο πριν μισή ώρα. Έχουμε αφήσει φυσικά τις δυνάμεις εκεί, στην περιοχή του Χάνδρακα. Και πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πνέουν φυσικά ανέμοι 11 και 10 και 11 μποφόρ, αλλά είμαστε συνευχαριστήσει να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες μεγάλες εστίες φωτιάς, όπου δυστυχώς την ίδια ώρα που επιχειρούσε σχεδόν το σύνολο των δυνάμεων της πυροσβεστικής στη Σιτία, ένα ακόμη πολύ μεγάλο μέτωπο ξεσπούσε στο Ηράκλειο, ενώ ταυτόχρονα, σχεδόν ταυτόχρονα, σε ολόκληρη την Κρήτη, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κλήθηκαν και καλούνται να επέμβουν σε αρκετά περιστατικά. Θα σας πω ενδεικτικά, μόνο ο νομός Ηρακλείου είχε σήμερα 5 πυρκαγιές. Οι μεγαλύτεροι ήταν στις Μύρες, που εκεί στους Βόρους, περιοχή Βόρων, στις Μύρες, που εκεί επλέκτηκαν 8 οχήματα της πυροσβεστικής, 2 ελικόπτερα με 16 άντρες, και ήταν πάρα πολύ και αυτή δύσκολη, μια δύσκολη πυρκαγιά. Που μας έχουμε πάλι την ευχάριστη είδηση να σας ανακοινώσουμε ότι πάει και αυτή πάρα πολύ καλά. Κύριε Ραπανάκη, για να σας αποδεσμεύσουμε, σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνδίκες, τι λένε οι δικές σας πληροφορίες, διότι ναι, μεν έχουν περιοριστεί όπως είπαμε οι φωτιές. Ωστόσο, όταν έχουμε τόσο δυνατούς ανέμους, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν. Τι λένε λοιπόν οι δικές σας πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες? Δεν θα σας πω μόνο για τις επόμενες ώρες, για όλο το Σαββατοκύριακο θα σας πω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι ίδιοι άνεμοι νέου σήμερα θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο. Οπότε προσοχή των πολιτών. Σως, μην πάθουμε τα ίδια όπως αυτές τις μέρες, όπως τη χθεσινή και τη σημερινή. Από αύριο πρέπει όλοι να προσέξουμε το περιβάλλον μας, να προσέξουμε τις περιουσίες μας. Δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες είτε γεωργικές που θα παράγουν φλόγα, είτε κάποιες άλλες. Έκκληση στους πολίτες να μην εργάζονται στους αγρούς, να μην εργάζονται και κάνουν εργασίες που προκαλούν φλόγα, όπως ψησίματα και διάφορες άλλες εργασίες που προκαλούν φλόγα. Επιβεβαιώνεται την πληροφορία ότι σε ό,τι αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σιτία εντοπίστηκε ο εντός εισαγωγικών δράστης και πρόκειται για ανθρώπινο λάθος όλο αυτό το μεγάλο καταστροφικό έργο που παρακολουθήσαμε να εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή. Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται και σε μένα, γιατί ήμουν εγώ στο συμβάν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, είναι αυτές που λέτε. Έγινε αυτόφορη διαδικασία για κάποιον 25χρονο. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Είναι το ανακριτικό της υπηρεσίας μας για να διευκρινίσει την υπόθεση.
Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχόμαστε οι επόμενες ώρες να είναι σαφώς καλύτερες και πιο εύκολες για τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, κύριε Σιχήρη, να περάσουμε να παρακολουθήσουμε το χρονικό της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σιτία, όπου, όπως είπαμε, εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, και πριν από λίγη ώρα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Ολονύχτια μάχη με τις βλόγες έδιναν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι κάτοικοι, οι φορείς αλλά και πολλές εθελοντικές ομάδες στην περιοχή του Χανδρά Σιτίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνιναν στην περιοχή πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Πρώτο μέλημα των αρχών ήταν η πυρκαγιά να μην μπει στον οικισμό. 23 οχήματα της πυροσβεστικής με 55 πυροσβέσεις, 32 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 6 υδροφόρες των γειτονικών δήμων, 2 οχήματα του στρατού ρίχθηκαν από την πρώτη στιγμή στη μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά βγήκε, άρχισε από το μεσημέρι τη 2 η ώρα. Ήρθαν τα περιοριστικά, η γραφεία να είναι ανεξέλεγκτη φωτιά. Ήταν τόσο δυνατή η φωτιά που δεν μπορούσε το αέρα να την πλησιάσει. Εδώ έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Εδώ έκαιγε το σύμπαν. Έχουν καεί τα πάντα. Ξέρετε. Το χωριό είναι επικίνδυνο. Μας εδώ έκανε τώρα εντολή τα πάνω χωριά το αυτό που εδώ να κυρωθούν. Και αν έχουν εδώ άρρωστους, αν έχουν άλλους, να θα απομακρύνομαι. Δεν προλάβουν να τις σβήσουν, καούν και τα σπίτια. Λίγη ώρα αργότερα σηκώθηκαν και τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα από Χανιά και Ηράκλειο, προκειμένου να συνδράμουν από αερός κόντρα στους βοριάδες, οι οποίοι έφταναν ακόμη και τα 9 αμποφόρ. Γύρω στις 4,5 ώρα από την περιοχή, κοντά στην περιοχή του Παντελιού, εκεί που είναι η πηγή του νερού ίδρευσης, ξαπλώθησε η φωτιά πολύ γρήγορα, έχει κάνει πολλές ζημιές, κινδύνευσε το χωριό σε κάποια φάση και πιστεύουμε να μην κινδυνεύσει μέχρι να σβήσει τελείως η φωτιά. Ήρθαν πυροσβεστικά οχήματα από τις πυροσβεστικές Σιτίας, Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου, συμμετέχουν στην κατάρρευση 2 ελικόπτερα, εθελοντικές ομάδες από πολιτιστικούς συλλόγους, και θα τους αναφέρομαι κιόλας, είναι πολιτιστικών συλλόγων των Πευκών, των Λιθινών, των Παπαγιανάδων, του Γούδουρα και από τις τοπικές συνότητες εδώ πέρα. Η φωτιά αποτέφρωσε ελιές, θάμνους και δάσος. Έχουν καεί αρκετές περιουσίες, αρκετή έκταση χορτολιβαδική. Εμείς από τις 5 παρά που ειδοποιηθήκαμε, τρέξαμε εδώ πέρα με το μικρό μας πυροσβεστικό, ήρθε η υδροφόρα. Από τα γύρω χωριά από τον Γούδωρα επίσης ήρθε πυροσβεστικό από τη Ζήρο. Το ίδιο, πυροσβεστική από το Ηράκλειο και εδώ, τα δύο ελικόπτερα. Εν τω μεταξύ, σε ετοιμότητα υπήρχαν δύο λεωφορεία του Δήμου προκειμένου να απομακρύνουν ηλικιωμένους αλλά και κατοίκους από την περιοχή του Χανδρά. Να έρθουν τα λεωφορεία του Δήμου εδώ για κάθε ενδεχόμενο, μήπως χρειαστεί να κοινώσουμε το χωριό. Παράλληλα, η πυροσβεστική αντιμετώπισε και άλλες πυρκαγιές, οι οποίες χάρη στην έγκαιρη επέμβασή της τέθηκαν γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Το συντονισμό της πυρκαγιάς στο Χανδρά Σιτίας ανέλαβε ο περιφερειακός διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης Δημήτρης Ραπανάκης, ενώ από το πρωί έφτασε στο σημείο και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Πιθανότατα απόψε αναμένεται να εκδοθεί δικαστική απόφαση για την απεργία στη ΔΕΗ μετά την προσφυγή που κατέθεσε η διοίκηση της επιχείρησης και συζητήθηκε μέχρι και το απόγευμα. Την απόφαση αναμένει μάλλον και η κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο καθοριστικό βήμα, που δεν θα είναι άλλο από την επιστράτευση. Νωρίτερα, εργαζόμενοι της ΔΕΗ προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ έλεγαν ότι ακόμη και αν βγει παράνομη και κατακριστική η απεργία, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο, και εκτίμησαν ότι η συμμετοχή στην απεργία θα είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των εργαζομένων. Έτοιμα έχει τα φύλλα πορείας η κυβέρνηση και περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου. Εφόσον κηρυχτεί η απεργία παράνομη ή κατακριστική και δεν υπάρξει συμμόρφωση των απεργών, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει εντός ωρών στην επίταξη των υπηρεσιών του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, προκειμένου να μπει τέλος στην ομοιρία της χώρας.
θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Όποια και αν είναι η απόφαση του δικαστηρίου, ξεκαθαρίζουν οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ. Δηλαδή, εσείς από ό,τι καταλαβαίνω, είστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε. Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Ο Υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται επί 5 χρόνια οι απολύσεις προσωπικού στην νέα εταιρεία, θα ισχύουν οι όροι εργασίας που εφαρμόζονται στη ΔΕΗ, παραμένουν ίδια τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Η νέα εταιρεία έχει τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ ως προς τις προσλήψεις και τα κριτήρια εντοπιότητας. Στη μικρή ΔΕΗ θα μεταφερθούν μικροί και μεγάλοι καταναλωτές με καλό και κακό ιστορικό πληρωμών. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, εκτός λειτουργίας βρίσκονται 13 θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και 5 ορυχεία. Την ίδια ώρα, διαστάσεις μείζωνος πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης λαμβάνει η υπόθεση του νόμου για την πώληση της ΔΕΗ. Σε άρθρο του υπό τον τίτλο «Η ιστορική σημασία της μάχης για τη ΔΕΗ», ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει οικονομικό και εθνικό έγκλημα την εκποίηση της ΔΕΗ και απαντά ευθέως στις κατηγορίες κυβέρνησης ότι στηρίζει τις συντεχνίες. Δεν υπερασπιζόμαστε μια συντεχνία εργαζομένων που ασχολούνται μόνο με το να υπερασπιστούν κάποια προνόμια. Καλούμαστε να υπερασπιστούμε το ιερό δικαίωμα των εργαζόμενων στην εργασία, αλλά και το δικαίωμα του ελληνικού λαού να διατηρήσει τον έλεγχο μιας επιχείρησης που στήθηκε από το δικό του ιδρώτα πριν από 64 χρόνια. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή προκειμένου να διαμορφώσουν ένα κοινό μέτωπο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την πρωτοβουλία του για τη συλλογή 120 υπογραφών βουλευτών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Κίνηση που χαρακτηρίζουν ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Ένας αρχηγός, ο κύριος Τσίπρας, που δεν μπορεί να ελέγξει και να επιβληθεί στο ίδιο το κόμμα, φιλοδοξεί να κυριαρχήσει και να ηγεμονεύσει επί όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο Άδωνης Γεωργιάδης με στόχο τη δημιουργία πολιτικής αστάθειας. Αυτό το ωραίο σύνθημα, το πολύ μαρκετίστικο, πρώτη φορά αριστερά, όταν ακριβώς πίσω από τον κύριο Τσίπρα είναι η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Φωτόπουλος, η ομάδα Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Κουρούπλης, ο κύριος Μητρόπουλος, η κυρία Σακοράφα. Τι είδους πρώτη φορά αριστερά είναι αυτή με το Φωτόπουλο, πρώτη μούρη στο καβούρι. Ο κύριος Τσίπρας παίζει ξανά με τους θεσμούς κατά τρόπο κοντόφθαλμο και μικροπολιτικό. Υποκρίνεται ότι επιδιώκει τη διενέργεια δημοψηφίσματος, ενώ στην πραγματικότητα υλοποιεί μικροκομματικούς σχεδιασμούς του. Ας πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει να παντρέψει τα αντίθετα. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος των 180 στην Ολομέλεια, ώστε να πάμε σε δημοψήφισμα? Ρήγμα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για τη συλλογή 120 υπογραφών προκαλεί η διαφοροποίηση του ΚΚΕ να καταθέσει τη δική του πρόταση στη Βουλή για δημοψήφισμα, που θα περιλαμβάνει την κατάργηση όλων των νόμων που έχουν ψηφιστεί από το 1990 για την απελευθέρωση της ενέργειας και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, την ώρα όπου εκπρόσωπος τύπου της Δημάρε έκανε σαφές ότι το κόμμα του δεν συζητά καν την πρόταση του ΚΚΕ. Δεν μπορούμε να συμπορευτούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο θέμα του δημοψηφίσματος βάλαμε πολύ καθαρά το δικό μας πλαίσιο και καλούμε τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν επί αυτού του πλαίσιου. Η Δημάρ δεν μπορεί να συζητήσει προτάσεις όπως αυτές του ΚΚΕ. Αυτό που τίθεται προς συζήτηση είναι η υποστήριξη του αιτήματος διεξαγωγής δημοψηφίσματος αποκλειστικά και μόνο για τη μικρή ΔΕΗ. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί εφικτή τη δυνατότητα συγκρότησης ενιαίου μετόπου υπέρ του δημοψηφίσματος παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις ΚΚΕ και Δημάρ. Υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί ο στόχος των 120 βουλευτών. Και θα πρέπει να μην αφήσουμε την ευκαιρία να οδηγηθούμε σε ένα δημοψήφισμα. Ναι. Το μεσημέρι υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Το επίμαχο νομοσχέδιο κατατίθεται την Τρίτη στο πρώτο θερινό τμήμα και την Τετάρτη τίθεται σε ψηφοφορία. Παραμένουμε στο θέμα και περνάμε στην συνάδελφο Άννα Παπακουσταντίνου, η οποία θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, καθώς σε ολόκληρη τη χώρα, μόνο στην Κρήτη, θα έχουμε απόψε τελικά ολιγόλεπτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Άννα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Όπως είπες και εσύ, μόνο σε περιοχές της Κρήτης είναι πιθανό να διακοπεί προσωρινά η ηλεκτροδότηση σήμερα το βράδυ, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας στη ΔΕΗ. Όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή η ΔΔΕ, διακοπές της ηλεκτροδότησης μπορεί να πραγματοποιηθούν από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα και θα έχουν διάρκεια μέχρι μία ώρα ανά περιοχή. Να πούμε, Θανάση, ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά για το πρόγραμμα του ΔΔΕ στη γραμμή 210-6241-860, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο. Πιο συγκεκριμένα, Θανάση, στο νομό Χανίων, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να έχει διακοπεί από τις 9 παρα 20 μέχρι και τις 9 και 20 σε Βαρύπετρο, Αγιά, Λυκιανό, Σκηνέ, Φουρνέ, Ορθούνη, Καράνου, στους Λάκους, στον Ομαλό, στα Ρούματα, στον Πρασέ, στο Σέμπρονα, στο Θέρισο, στα Μεσκλά, στη Ζούρβα, στις Βρύσες,
στο Βαφέ, στον Ήπο, στο Φρέ, στους Αγίους Πάντες, στα Πεμόνια, στο Νιό Χωριό, στο Στήλο, στους Αρμένους, στο Σάμωνα, στο Πρόβαρμα και στην Ετανάπ. Ενώ από τις 9 και 20 μέχρι τις 10 το ρεύμα αναμένεται να κοπεί στην Αγιά, στις νότιες περιοχές του Γαλατά, στο Λιγιδέ, στα Ποτιστήρια, στα Περιβόλια, στα Μιλωνιανά, στις δυτικές περιοχές των Μουρνιών, στο Δραπανιά, στο Κολένι, στα Πλακάλωνα, στα Φαλελιανά, στη Δρακόνα, στο Βασιλόπουλο, στα Δελιανά, στο Μαλάθυρο, στα Νοχιά, στην Καλυδονία, τον Ταυρονίτη, τις Βουκολιές, το Πολεμάρχη, το Σιρίλι, τα Παλιά Αρούματα και στον Τερέ. Να πούμε τώρα, Θανάση, ότι αναμένεται βέβαια να εκδοθεί και η δικαστική απόφαση για την απεργία της ΔΕΗ το αργότερο μέχρι το βράδυ, μετά την προσφυγή που κατέθεσε η διοίκηση της επιχείρησης και συζητείται αυτή την ώρα. Την απόφαση αναμένει και η κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο καθοριστικό βήμα που δεν θα είναι άλλο από την επιστράτευση. Αν κατά τη διάρκεια λοιπόν του δελτίου μας που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά την δικαστική απόφαση για την απεργία της ΔΕΗ, θα επανέλθουμε και πάλι σε σένα, Άννα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η απόλυση 5 υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρεθύμνου επίκειται μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι εργαζόμενοι αυτοί, αν δεν υπάρξει σύντομα απόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης, κινδυνεύουν πλέον με οριστική απόλυση. 4 στους 5 διαθέσιμους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης του ΙΚΑ Ρεθύμνου απολύθηκαν, ενώ η μία απασχολείται πλέον στο Βενιζέλιο νοσοκομείο ως βοηθητικό προσωπικό. Το ΙΚΑ Ρεθύμνου έχει πλέον μόλις 20 υπαλλήλους, ενώ παλαιότερα είχε μέχρι και 50. Τουλάχιστον 10 χρειάζονται ακόμα για να παρέχει επαρκώς τις υπηρεσίες του. Από τη στιγμή που είναι διαπιστωμένο ότι στο δημόσιο υπάρχουν πάρα πολλές κενές οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή, ότι το δημόσιο έχει καταστεί δυσλειτουργικό, ο κόσμος δεν εξυπηρετείται, οπότε το λογικό θα ήταν όλοι οι υπάλληλοι που βρίσκονται στη δεξαμενή της διαθεσιμότητας να τοποθετηθούν μέσω της κινητικότητας στις υπάρχουσες θέσεις, ώστε και να καταστεί πιο λειτουργικό το δημόσιο, να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος, αλλά και εκεί να μην καταλήξουν άνεργοι. 4 υπάλληλοι του ΙΚΑ Ρεθύμνου που είχαν απολυθεί τον Φεβρουάριο του 2013 θα επιστρέψουν στην υπηρεσία. Πρόκειται για υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Έχουν ήδη λάβει την πρώτη επιστολή που τους ζητείτε να περάσουν από τις ιατρικές εξετάσεις απαραίτητες και στη συνέχεια θα εκδοθεί ΦΕΚ επανατοποθέτησής τους. Θα δώσουν μεγάλη ανάσα στο υποκατάστημα, ειδικά στο γραφείο συντάξεων που αναμένεται να τοποθετηθούν 2 συντάξεις παροχές, που υπάρχει τραγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τα χειρότερα έπονται με την αξιολόγηση σε ποσόστοση και έτσι παραμένει άγνωστο ποιος θα είναι τελικά ο αριθμός των εργαζομένων στο ΙΚΑ Ρεθύμνου. Με την αξιολόγηση εκεί είναι μια πολύ μεγάλη πληγή που έχει ανοίξει. Εχθές στην 37η Ολομέλεια Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ ελήφθη ομόφωνη απόφαση να απέχει το προσωπικό από την αυτοαξιολόγηση, που είναι η πρώτη φάση της αξιολόγησης σε ποσόστοση, καθώς και να παρασχεθεί νομική κάλυψη, ούτως ώστε να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, δηλαδή η αξιολόγηση με αυτή τη μορφή και με αυτόν τον τρόπο, η οποία θεωρούμε ότι δεν στέκει λογικά κατά πρώτον. Πώς μπορείς να προεξοφλήσεις τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θέτοντας όρια μέσα σε ποσόστοση, όταν η ίδια η λογική υπαγορεύει ότι μπορεί σε ένα υποκατάστημα να είναι όλοι άρρωστοι. Δεν μπορεί η λογική να το απαγορεύσει αυτό, ή μπορεί σε ένα υποκατάστημα η μισή να μην αποδίδουν ικανοποιητικά. 1.100 επενδύσεις εγκρίθηκαν να υλοποιηθούν στην Κρήτη από τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε, ενώ το αρχικό ποσό έφτανε τα 70 περίπου εκατομμύρια ευρώ, το συνολικό ύψος των συγκεκριμένων επενδύσεων πλέον αναμένεται να ξεπεράσει τα 140 εκατομμύρια. Την ένταξη 1.100 μικρομεσαίων κριτικών επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό επιχορήγησης 141.429.113 ευρώ και δημόσια δαπάνη 73.206.029 ευρώ στο πρόγραμμα ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, ανακοίνωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στην περιφέρεια ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Αυτή η συνεργασία που μετά από πολλές προσπάθειες κατορθώσαμε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο, και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί δέχτηκε τις προτάσεις της περιφέρειάς μας και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, γιατί αυτή η περίοδος δείχνει και αυτές οι προτάσεις πώς πρέπει να είναι
η αρχιτεκτονική των νέων προγραμμάτων. Η ένταξη των 1.100 κριτικών επιχειρήσεων αναμένεται να φέρει ανάπτυξη στο νησί και απασχόληση, καθώς υπολογίζεται ότι θα διασφαλιστούν και θα δημιουργηθούν περίπου 5.000 θέσεις εργασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι 1.100 επενδύσεις, οι οποίες όλες θα γίνουν με προϋπολογισμό 149 εκατομμυρίων, πόσες θέσεις διατηρούνται, αλλά και πόσες νέες θέσεις είναι που δημιουργούνται. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει απασχόληση. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη του τόπου και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την αρχοκοκαλιά σε πάρα πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της Κρήτης και θεωρούμε ότι μπορούμε με τη συνεργασία, τη συνέργεια, τη συμπόρευση όλων των φορέων να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια. Είναι προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας με δημιουργία θέσεων απασχόλησης και με διατήρηση των ίδιων επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό εδώ το πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι η οριστική ένταξη έγινε πριν 2 μέρες και με ιδιαίτερη χαρά, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, 1.100 επιχειρήσεις ήδη έχουν ξεκινήσει και ήδη έχουν λάβει προκαταβολές και είναι έτοιμες, ήδη έχουν ξεκινήσει και είναι έτοιμες και αυτές οι οποίες στην τελευταία στιγμή εντάχθηκαν να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους. Στο μεταξύ, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι όταν τη σχετική διαδικασία έγκρισης των προτάσεων για το πρόγραμμα την είχε ως αρμοδιότητα το Υπουργείο, απαιτούνταν 18 μήνες, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης αντίθετα χρειάστηκε χρόνο μόλις 5 μηνών. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Αναπτυξιακής Κρήτης, Αριστίδης Φραγκάκης, τόνισε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εντάσσονται ανήκει στους τομείς του τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών. Εκεί είναι το 80% περίπου των επενδύσεων. Μοιρασμένες σε 40-40% σε υποσύσταση, δηλαδή νέες επιχειρήσεις και υφιστάμενες. Ο αρχικός προϋπολογισμός για την περιφέρεια Κρήτης ήταν 22,5 εκατομμύρια και έφτασε αυτή τη στιγμή στα 73,5. Δηλαδή πήγε 3,5 φορές πάνω για να καλύψει αυτά τα επενδυτικά σχέδια. Στην υποβολή των προτάσεων είχαν εμπλακεί η εταίρη της Αναπτυξιακής Κρήτης, που είναι τα 4 επιμελητήρια, οι 2 συνεταιριστικές τράπεζες και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το πρόγραμμα ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίηση, τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών προκηρύχθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 2013. Να σημειωθεί ότι δεν υπεβάλλαν έτοιμα ένταξη στο πρόγραμμα 398 δυνητικά εντασσόμενες επιχειρήσεις. Η περιφέρεια Κρήτης είναι στην τρίτη θέση μετά την περιφέρεια Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας από τις 13 περιφέρειες με σύνολο ενταγμένων έργων 1.100. Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 1.599.177,76 ευρώ σε δικαίωμα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 58χρονος Ηρακλειώτης που κατηγορείται για παιδεραστία. Ο 58χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα αγόρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν δίστασε να βγάλει τις αρρωστημένες ωρέξεις του ακόμα και σε ένα 17χρονο αγόρι με ειδικές ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί πως ο σάτυρος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης δεν αρνήθηκε καμία από τις κατηγορίες των βαρύνων. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 58χρονος Ηρακλειώτης που κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα αγόρια και που δεν δίστασε να βγάλει τις αρρωστημένες ωρέξεις του ακόμη και σε ένα 17χρονο αγόρι με ειδικές ανάγκες. Με αγοράκια, πού ξαναστάθηκε? Πού ξαναστάθηκε? Το λέω και να τριχιάζω. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Πού έχουμε φτάσει? Έχει διαλύσει η κοινωνία. Γενικά έχει ξεκουρμολωθεί η κοινωνία. Από όλες τις περιπτώσεις. Ο 58χρονος παρουσιάστηκε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου χωρίς δικηγόρο, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος αρνήθηκε να του οριστεί συνήγορος από το δικαστήριο. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, στην απολογία του δεν αρνήθηκε καμία κατηγορία. Ο 58χρονος, που το απόγευμα της Πέμπτης οδηγήθηκε ενώπιον της αντισαγγελέως Ηρακλείου, ζούσε μόνος του. Τα τελευταία χρόνια έχει χάσει τους γονείς του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μόνιμο ερωτικό δεσμό, όμως παράλληλα φρόντιζε να ικανοποιεί τις νοσηρές του ωρέξεις με τους ανηλίκους. Η αντιεισαγγελέα Ηρακλείου άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 χρόνια έναντι αμοιβής και για κατάχρηση σε ασέλγεια και σε βάρος ανηλίκου. Κρέμα μας στο μεϊντάνι. Δεν το ακούσα, αλλά αφού μου το λες εσύ, κρέμα μας στο μεϊντάνι. Σε αγόρια, ανήλικα. Κρέμα μας. Θα του κόψει τα γενικά του όργανα και να τον κρεμάσουν. Να τον βλέπει όλο τον κόσμο κρεμασμένο. Αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα. Απαράδεκτα. Είναι δυνατό? Είναι κάτι φοβερό, αδιανόητο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι
τέρατα, τι να πω. Η σύλληψή του έγινε στο σπίτι του, στην περιοχή δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, και μάλιστα ήταν επεισοδιακή, καθώς στη θεία των αστυνομικών προσπάθησε να τους αποθήσει. Λίγο νωρίτερα είχε αποχωρήσει από την οικία του το 14χρονο αγόρι, το οποίο συνέχεια εξετάστηκε στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου. Δεν άντεξε και υπέγγιψε τελικά στα τραύματά του ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος το πρωί παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσυκλέτα στην οδό Λευθερίου Βενιζέλου 56. Ο άτυχος άνδρας, 91 ετών, επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε σπευσμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίος Γεώργιος των Χανίων, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς απλά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα οι έρευνες των συνεργείων διάσωσης για τον εντοπισμό του 73χρονου Βρετανού, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τις 19 Ιουνίου στα Χανιά. Ο γιος του ηλικιωμένου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη και παρακολουθεί τις έρευνες, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει στην επιχείρηση να το κάνει, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον πατέρα του. Έκκληση σε όσους γνωρίζουν στοιχεία για την εξαφάνιση του 73χρονου Βρετανού Arthur Jones, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τις 19 Ιουνίου, απευθύνει η οικογένειά του και συγκεκριμένα ο γιος του Jeffrey Jones, που βρίσκεται στα Χανιά από το Σάββατο προκειμένου να συμμετέχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα του. Όπως ο ίδιος ο γιος το αναφέρει χαρακτηριστικά, ο αγνοούμενος ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και δεν είχε διαπληκτισμούς ή διαφωνίες με κανένα. Η τελευταία σας επικοινωνία μαζί του στις 18 Ιουνίου. Στις 17 Ιουνίου την Τρίτη. Ήταν υγιής και σε φόρμα στα 73 του χρόνια. Ήταν μόνος του εδώ για διακοπές? Ναι, συνήθως μόνος του πήγαινε 3 με 4 φορές το χρόνο. Πρώτη φορά ερχόταν στην Κρήτη? Όχι, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά στην Κρήτη, στο ίδιο μέρος, στα Χανιά. Μήπως είχε ψυχολογικά προβλήματα? Όχι, δεν είχε, αντιθέτως επρόκειται για υγιή και σε φόρμα άνδρα. Είναι 2 εβδομάδες από τότε που χάθηκε. Πιστεύουμε ότι χάθηκε στους λόφους πηγαίνοντας για περπάτημα. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι γιατί ήρθαμε εδώ για να τον βρούμε. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 73χρονου άνδρα συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα. Στις έρευνες συμμετέχουν η πολιτική προστασία, η αστυνομία, η πυροσβεστική, αλλά και μια ομάδα που έχει έρθει από την Αγγλία. Για την εξαφάνιση του 73χρονου Βρετανού Arthur Jones υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχει εκδοθεί και Silver Alert. Οι Έλληνες είναι φανταστικοί. Οι ντόπιοι φαίνεται ότι θέλουν να σε βοηθήσουν. Κάνουν ό,τι μπορούν. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο? Γιατί δεν έχει ελεγχθεί το ξενοδοχείο? Γιατί δεν έχει ερευνηθεί πλήρως? Γιατί οι άνθρωποι αναρωτιούνται ότι οι έρευνες γίνονται από άλλους και όχι από την αστυνομία? Γιατί τα πράγματά τους στο ξενοδοχείο επιτράπηκε να πεταχτούν πράγμα ζωτικής σημασίας για να βρούμε περίπου που είναι? Τι σας είπαν από το ξενοδοχείο? Ότι είναι πολύ περίεργο. Έφυγε χωρίς να πληρώσει? Ναι, γιατί ήταν Τετάρτη και θα επέστρεφε στο ξενοδοχείο. Θα έφευγε την Τρίτη. Ο Arthur Jones έφτασε στα Χανιά 17 Ιουνίου, όπου και έμενε σε κατάλημα στην περιοχή του Γερανίου. Η ημερομηνία αναχώρησής του ήταν 24 Ιουνίου, όμως στις 19 φεύγει από το ξενοδοχείο χωρίς να υπάρξει κάποια ανησυχία, πιθανώς να είχε πάει εκδρομή. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 73χρονος Βρετανός δεν επέστρεψε σπίτι του στις 24 Ιουνίου, οπότε και είχε προγραμματιστεί η αναχώρησή του. Είχε πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση. Έχει ένα μεγάλο μουστάκι, του λείπουν δόντια, έχει τατουάζ, έχει χαρακτηριστικά που δεν περνούν απαρατήρητα. Φορούσε κίτρινα γυαλιά. Εάν μπορούσα να επισημάνω κάτι στους Έλληνες του νησιού, τους παρακαλώ να ελέγξουν όλα τα μέρη, τα κτίρια κτλ. Τσιράκης. Πιστοί στην πολύχρονη εμπειρία μας και ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ανταλλακτικά αυτοκινήτων και είδη φανοποιίας, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Και σήμερα, καταργώντας τους μεσάζοντες, σας προσφέρουμε δωρεάν την τοποθέτηση των ανταλλακτικών.
Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση των ανταλλακτικών στο όχημά σας εντελώς δωρεάν. Τσιράκης, Αναγνώστου Γογονή 156, Χανιά. Φώτης Λιανόπουλος, συνεργείο φρένων και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Με 40 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονα μηχανήματα, πλήρη τεχνολογική κατάρτιση και συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο, παρέχουμε έλεγχο και σέρβις στα φρένα του αυτοκινήτου σας με υπευθυνότητα και συνέπεια. Πιστοποιημένο συνεργείο από το Υπουργείο Μεταφορών για την τοποθέτηση ABS σε φορτηγά. Όλα τα μηχανήματα για προέλεγχο κταίω. Λιανόπουλος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 1, Μουρνιές, Χανιά. Συζητήθηκε θέση σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων η ένσταση που είχε καταταθεί για το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Δήμου Μαρίου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Μάνθος Καπετανάκης, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μάνθο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση, κυρίες και κύριοι, από το Ρέτιμνο. Η αγόρευση των χωρών δεν κράτησε ούτε καν μία ώρα. Ο πρόεδρος έδωσε προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών να υποβληθούν συμπληρωματικά υπομνήματα. Η πλευρά Μουρτζανού μας ανέφερε ότι θα σεβαστούν την όποια απόφαση του δικαστηρίου, ενώ ο κύριος Σημαντήρας μας ανέφερε ότι την Τρίτη θα υποβάλει και νέο υπόμνημα. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει πότε θα εκδοθεί η απόφαση, δεν έγινε ούτε καν η παραμικρή νήξη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων. Μάλιστα. Μάνθο, δώσε μας πληροφορίες τώρα και για αυτή την περίεργη υπόθεση με τον κροκόδιλο που φέρεται να εθεάθει στο φράγμα ποταμών. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες κάνουν τέτοιο λόγο, τέτοια σενάρια. Για πες μας, έχουν δώσει αλήθειες? Ναι, την περίεργη αυτή είδηση φιλοξένησε αρχικά μια τοπική ιστοσελίδα του Ρυθμίου, ωστόσο γρήγορα έλαβε διαστάσεις και σε μεγαλύτερες ιστοσελίδες πανελλαδικές, όπως και στα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Φέρεται δύο πυροσβέστες σε περιπολία τους πριν από λίγες μέρες στην περιοχή, στο φράγμα των ποταμών, στο Αμάρι λοιπόν, να ήταν ένα ογκώδε σερπετό. Πρόσεξαν καλύτερα και αυτό που φαίνεται να διέκριναν πρέπει να ήταν ένας κροκόδιλος 1,5-2 μέτρων. Ωστόσο, η πυροσβεστική υπηρεσία επίσημα δεν το έχει επιβεβαιώσει το γεγονός, καθότι σήμερα βρισκόταν στον όσο του Ρεθύμνου σε μια προσπάθεια να μην ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά λόγω της επικινδυνότητας της ημέρας. Μάνθος, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Σχεδόν 20.000 μαθητές της πρώτης λυκείου χαρακτηρίζονται ως μεταξεταστέοι, καθώς κόπηκαν τουλάχιστον σε ένα μάθημα στις φετινές εξετάσεις, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες η ΟΛΜΕ. Σύμφωνα με αυτά, ένας στους 4 μαθητές της πρώτης λυκείου θα πρέπει να επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο, ποσοστό που μεταφράζεται περίπου σε 12.500 μαθητές. Εξαπλασιάστηκε το ποσοστό των μαθητών της πρώτης λυκείου που παραπέμπεται σε επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ. Τρίτο πανελλαδικά φιγουράρει το Ρέθυμνο με ποσοστό 38,2% και τέταρτο το Λασίθι με ποσοστό 38% των μαθητών να δίνουν ραντεβού με τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτέμβρη. Δίνουμε μια τέτοια υπόσχεση σαν νομός, πιστεύω και γενικά αυτό υπόθηκε, να έχουμε τους λιγότερους οι οποίοι θα επαναλάβουν την τάξη όσο το δυνατόν. Όσο το δυνατόν. Βέβαια και τα παιδιά να μην πούμε, διότι από ό,τι μου μεταφέρουν οι διευθυντές, να πούμε την αλήθεια, είναι μανίζουν και οι γονείς και γενικά και οι μαθητές. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό αν τα παιδιά προσπάθησαν όπως έπρεπε και πρέπει να το ξαναδούνε με λογική και με υπευθυνότητα. Σειρά αντιδράσεων έχουν προκληθεί στην ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων Μαθητών Ρεθύμνου, οι οποίοι ετοιμάζουν επίσημο διάβημα προς το Υπουργείο Παιδείας. Το σύστημα είναι άδικο σε ό,τι αφορά τι. Υπάρχει μια αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολιά. Λίγο μετά ανακοινώνεται αυτή, ψηφίζεται ο νόμος για τις εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών αλλαγών και εφαρμόζεται κατευθείαν. Αυτό είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που εκπαιδευτικό σύστημα υλοποιείται την ίδια χρονιά που ψηφίζεται. Βρίσκομαι εδώ και να εκφράσω την απόλυτη αντίθεσή μου σε όλο αυτό το εγχείρημα της κυβέρνησης. Είμαι απόλυτα αντίθετη στην Τράπεζα Θεμάτων και στο Νέο Λύκειο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Προσωπικά το αποκηρύζω με ταυδελιγμίας, όπως και αν ακούγεται αυτό. Επιτρέψτε μου την αγανάκτηση. Όταν αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο το 30% των μαθητών έχει μείνει μετεξεταστέο για Σεπτέμβριο, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος. Μετά το φετινό Βατερλό θα έρθουν αλλαγές στην Τράπεζα Θεμάτων της πρώτης λυκείου προς όφελος των μαθητών αλλά και της τσέπης των γονιών τους. Για να μην υπάρχει άνηση μεταχείριση
διότι η τράπεζα έχει και τα θετικά της, αλλά να μην τους αγχώνομαι έτσι, ούτε υπόθηκε ότι να μην δίνονται από την αρχή όλα αυτά τα θέματα, να κάθονται να λύνουν μόνο αυτά τα θέματα. Να δίνουν ένα μικρό αριθμό θεμάτων, γύρω στα 40, αυτό υπόθηκε, που να, αυτά να μελετάνε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρονιάς και πιθανόν στο τέλος σας δίνονται προς το τέλος, να μην υπάρχει και η αγωνία προς τα φροντιστήρια και τα λοιπά και να οικονομική αφέμαξη την εποχή αυτή. Η δεύτερη φάση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο που αφορά το λιμάνι του Κολυμπαρίου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Πολύ σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι η μελέτη εγκρίθηκε από την ΣΑΛ στο σύνολό της, κάτι για το οποίο επέμειναν προς την Επιτροπή τόσο ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Κώστας Μπροκαλάκης, όσο και ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου λιμένας Κολυμπαρίου. Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Επιτροπής στο Υπουργείο Ναυτιλίας βρέθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων Κωστάς Μπροκαλάκης και ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, οι οποίοι υποστήριξαν και ανέπτυξαν αναλυτικά την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα κατασκευής του συνόλου των έργων που προβλέπει η μελέτη, προκειμένου και το λιμάνι να καταστεί λειτουργικό για τους αλληλείς και οι παρακείμενοι ακτοί να προστατευτεί από το φαινόμενο της διάβρωσης. Σημαντικό είναι ότι εγκρίθηκε η μελέτη στο σύνολό της, δηλαδή και τα εξωτερικά λιμενικά έργα όπως είναι ο προσυνομός μόλος και οι τρεις χυματοθράφιστες που θα απαλείψουν το φαινόμενο της διάβρωσης από την παρακείμενη ακτή, το χρόνιο αυτό πρόβλημα, αλλά και τα εσωτερικά λιμενικά έργα. Είναι σημαντικό διότι νομίζω έχει πολλούς άξονες αυτό το έργο. Πρώτον, θα δώσει από ό,τι λένε τουλάχιστον οι μελέτες ένα. Μία λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Ξέρετε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με το θέμα της διάβρωσης που έχει πάρει την παραλία, έχουν κινδυνεύσει σπίτια, ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Δεύτερον, θα γίνει το λιμάνι λειτουργικό. Αυτή είναι πάρα πολλά σκάφη και αλλιευτικά, αλλά και άλλου είδους σκάφη δεν μπορούν να μπουν μέσα, διότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατασκευή του, δεν επιτρέπεται λόγω του καιρού να είναι ασφαλή. Τρίτον, θα μπορούν και οι ίδιοι οι ψαράδες να μπορούν να μεγαλώσουν τη δραστηριότητά τους, να ξέρουν τα σκάφη τους είναι ασφαλή σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Συγχρόνως, βέβαια, η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης, όπως γνωρίζετε την ευρύτερη περιοχή, θα δώσει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή, διότι θα αυξηθεί η επισκεψιμότητά της, είτε για τους ντόπιους, είτε για τους τουρίστες, και θα υπάρξει μια περιοχή αναπλασμένη συνολικά και ενταγμένη όμως και στο χαρακτήρα της περιοχής. Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επέκταση του υφιστάμενου προσύνεμου μόλου, λιμενικά έργα στην εσωτερική λιμενολεκάνη, αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χερσαίου χώρου του λιμένα, αποθήκες για τους χρήστες, χώρους υγιεινής, δίκτυα παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και φωτισμού, ενίσχυση θωράκισης του προσύνεμου μόλου με φυσικούς ογκολίθους και ως σύνοδο έργο τρεις κυματοθράφστες με φυσικούς ογκολίθους για την προστασία της παρακείμενης ακτής από τη διάβρωση. Είναι πολύ σημαντικό διότι καταρχήν ολοκληρώνεται το λιμάνι και θα είναι λειτουργικό για τους αλληλείς, γιατί αυτή τη στιγμή με το να μην έχει γίνει επέκταση του μόλου δεν είναι λειτουργικό όπως είναι αυτή τη στιγμή, και επίσης θα αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα της περιοχής που είναι η διάβρωση της παρακείμενης ακτής με την κατασκευή των τριών κυματοθραυστών. Ουσιαστικά δηλαδή έχει δύο κομμάτια το έργο αυτό. Το ένα αφορά καθαρά το λιμάνι, την ολοκλήρωσή του, και το άλλο αφορά την προστασία της ακτής από την διάβρωση. Ο εκτιμόμενος συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω έργων ανέρχεται στο ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ πολύ σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι η μελέτη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων στο σύνολό της. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μαζί με τον κύριο Μαλανδράκη, τον Δήμαρχο Πλατανιά, παραστήκαμε χθες στην Επιτροπή προκειμένου να τονίσουμε ότι πρέπει να εγκριθεί στο σύνολό της η μελέτη, το οποίο έγινε και ομόφωνα αποδεκτό. Διότι υπήρχε μια σκέψη να εγκρινόταν σε δύο φάσεις, πιθανόν μόνο τα εξωτερικά και όχι τα εσωτερικά λιμενικά έργα. Οπότε αυτό το είναι πολύ σημαντικό, και αυτή τη στιγμή, μετά και την έγκριση από το ΚΑΣ που είχαμε τις αρχές του Απρίλη, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, πλέον απομένουν γνωμοδοτήσεις μόνο του ΙΠΕΚΑ, ώστε να έχουμε την τελική έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην πορεία μετά να προχωρήσουμε να το εντάξουμε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα από κοινοτικούς πόρους. Το ζήτημα της κατάστασης που επικρατεί με τα κλειστά περίπτερα της πλατείας 1866 αναδεικνύει με παρέμβασή της η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Χανίων. Η Ένωση καλεί τους αρμόδιους τοπικούς φορείς να ενδιαφερθούν για το θέμα, υποβάλλοντας παράλληλα συγκεκριμένες και ενδιαφέρουσες προτάσεις για το πώς κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί.
Εγκαταλελειμμένο τοπίο θυμίζει πλατεία 1866 στο κέντρο των Χανίων, παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις για αναπλάσεις που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση μίας από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες της πόλης. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι πολίτες αλλά και οι αυτοκινητιστές ταξί, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες το σημείο είναι απροσπέλαστο για ηλικιωμένους και μητέρες με μικρά παιδιά. Δεν αναβαθμίζεται την πλατεία. Όσο υπάρχουν αυτοί πίσω, δεν πρόκειται. Και να φύγουν εδώ που κάτω και παίζουν χαρτιά και φωνάζουν όλη μέρα. Δεν είναι εικόνα αυτή που κατεβαίνει ο τουρίστας να βλέπει αυτά τα πράγματα. Το κυριότερο πρόβλημα εδώ πέρα είναι τα άτομα τα οποία μαζεύονται, δεν ξέρετε τι θέλω να σας πω, χρήστες κτλ. Δεν είναι η καλύτερη εικόνα για τους ξένους αυτή την εποχή. Στην εικόνα της εγκατάλειψης προστίθενται και τα κλειστά περίπτερα που βρίσκονται στην πλατεία. Μόλις 4 από τα 8 περίπτερα που βρίσκονται στην πλατεία 1866 συνεχίζουν να λειτουργούν έως σήμερα. Όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες περιπτέρων αλλά και οι οδηγοί ταξί, τα κλειστά περίπτερα θα έπρεπε να απομακρυνθούν. Αφού ήδη είναι κλειστά, γιατί να μην φύγουν? Είναι κλειστά τόσα χρόνια τώρα, 3-4 χρόνια. Ήδη, αν δείτε, έχουν γίνει εστία μόλυσης αυτά που δεν λειτουργούν. Πάρτε από εκεί να δείτε. Ασφαλώς δεν είναι ωραίο έτσι που είναι. Γιατί κλείσαν όλα τα περίπτερα. Σχετική πρόταση για αναβάθμιση της πλατείας 1866 έχει κάνει και η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων με επίσημη ανακοίνωσή της που αναφέρει τα εξής. Στη συγκεκριμένη πλατεία υπάρχουν 8 περίπτερα, από τα οποία τα 4 μόνο λειτουργούν. Τα άλλα είναι κλειστά εδώ και χρόνια. Από τα 8 περίπτερα, μόνο ένα διατηρείται στην αρχική του μορφή από την δεκαετία 1950-1960 με τα κυματιστά ρολά και την ξύλινη κατασκευή του. Το περίπτερο αυτό θα πρέπει να χαρακτηριστεί διατηρηταίο και να συντηρηθεί κατάλληλα, ενώ για τα υπόλοιπα κλειστά και άνευ ενδιαφέροντος θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα αποξύλωσής τους και διερεύνησης του χώρου πρασίνου, ούτως ώστε οι σκονισμένες φθαρμένες τέντες τους να μην ασχημίζουν τον τόπο της πλατείας. Ένα χρόνιο αίτημα του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ρεθύμνου ικανοποιήθηκε από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για την ίδρυση ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου, για το οποίο σχετική απόφαση υπογράφηκε τις προηγούμενες ημέρες. Έπειτα από προσπάθειες 8 ετών, ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο με τρεις ομάδες προσανατολισμού: διοίκησης και οικονομίας, τεχνολογικών εφαρμογών, καθώς και γεωπονίας τροφίμων και διατροφής. Καταφέραμε σήμερα να έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη, η οποία όμως είναι το πρώτο βήμα, έτσι. Θα πρέπει να βρεθεί ο χώρος τάχιστα ώστε το Σεπτέμβρη να λειτουργήσει το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο. Όπως θα δούμε και στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας, χωρίζονται σε τρεις ομάδες προσανατολισμού οι λειτουργίες του ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Ρεθύμνης. Και έχει πάρα πολύ σημαντικά τμήματα, τα οποία νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ και στην ανάπτυξη, την εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών με αναπηρία, αλλά και στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και στην απορρόφησή τους συνέχεια από την αγορά εργασίας. 40 μαθητές αναμένεται να φοιτούν στο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Ρεθύμνου από το Σεπτέμβρη. Το ΕΕΚ, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αντιμετωπίζουν σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα και ήδη υπάρχει προκήρυξη για την εξέβρεση χώρου. Θα ήταν ευχής έργο να βρεθεί χώρος ώστε να στεγαστεί εκεί και το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται εκεί ακριβώς και βέβαια πιστεύω ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη μέχρι το Σεπτέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποφύτηση από το γυμνάσιο είναι πλέον υποχρεωτική στην Ελλάδα και για τους μαθητές με κάποιο είδους αναπηρία. Τα παιδιά που τελείωναν το ειδικό σχολείο γύριζαν στο σπίτι τους ή κάποια πήγαιναν στο ΕΕΚ. Όμως το ΕΕΚ μπορεί να ανήκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα είναι γυμνάσιο όμως, έτσι. Αλλά τα περισσότερα παιδιά γύριζαν στο σπίτι τους, στην απομόνωση, και θα έλεγα ότι δημιουργείται δηλαδή και η προοπτική της κοινωνικής ένταξης με την ίδρυση του ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση είναι δυνατόν να φοιτήσουν περίπου 40 παιδιά σε πρώτη φάση. Συνεχίζονται οι επαφές του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Σταθάκη με τοπικούς φορείς του νομού. Το πρωί ο Χανίων βουλευτής συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Απόστολο Βουλγαράκη και με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Τάσο Βάμβουγα.
Σειρά συναντήσεων πραγματοποιεί τις τελευταίες μέρες ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Σταθάκης. Συγκεκριμένα, ο κύριος Σταθάκης το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και συνομίλησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Απόστολο Βουλγαράκη για αναπτυξιακά θέματα του νομού. Ο κύριος Βουλγαράκης, αφού ενημέρωσε τον βουλευτή για την εξέλιξη των έργων που εκτελούνται, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι το σημαντικότερο έργο που έχει ανάγκη ο νομός είναι το φράγμα σε Μπρονιώτη. Ενώ ο κύριος Σταθάκης αναφέρθηκε και στο θέμα του παλιού ψυχιατρίου, για το οποίο τόνισε ότι η τελευταία ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ δεν πρέπει να οδηγήσει σε κανένα εμφυσυχασμό. Έκανε ένα μικρό βήμα πίσω το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό έχει ένα θετικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία αίσθηση εφησυχασμού. Ακριβώς επειδή, όπως συμβαίνουν στα περισσότερα πράγματα γύρω από το ΤΑΙΠΕΔ, οι αποφάσεις παίρνονται κάποια στιγμή μονόπλευρα και με διαδικασίες εξπρές. Το δίδυμο φράγμα του Φαμπρονιώτη, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία εδώ και μέρες με τις τεχνικές υπηρεσίες και ειδικούς επιστήμονες που έχουμε στο νομό. Προχωρούμε ήδη στην επικαιροποίηση της μελέτης του φράγματος του Σεμπρονιώτη, να υποβάλουμε συγκεκριμένο αίτημα για χρηματοδότηση της μελέτης καταρχήν του έργου και μετά θα δούμε πώς θα βρούμε χρήματα για την ολοκλήρωση του έργου. Είναι το βασικότερο έργο που έχει ανάγκη ο νομός από εδώ και πέρα. Φυσικά η ολοκλήρωση του οδικού δικτύου, που είναι μερικά κομμάτια ακόμα μείνανε, για μένα είναι μικρά, αλλά το νέο ΕΣΠΑ δεν προβλέπει και πολλά. Ελπίζω όμως σιγά σιγά να βρούμε, ας πούμε, χρηματοδότηση για να ολοκληρώσουμε τα κομμάτια που μείνανε. Στη συνέχεια, ο κύριος Σταθάκης συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Τάσο Βάμβουκα, με τον οποίο συζήτησαν τους σχεδιασμούς της νεοεκλεγής σας δημοτικής αρχής, αλλά και τα σοβαρά τρέχοντα θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Χανίων. Είναι η πρώτη συνάντηση που είχα με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο τον Τάσο Βάμβουκα. Να το ευχηθώ καταρχάς καλή επιτυχία στο πολύ δύσκολο έργο το οποίο έχει μπροστά του. Με ενημέρωσε για την κατάσταση και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Χανίων, αυτά τα οποία θα παραλάβουν ως νέα δημοτική αρχή, και φυσικά κάναμε μια εκτενή συζήτηση για τις σχεδιασμούς που έχει η δημοτική κίνηση και ο ίδιος ο Τάσος Βάμβουκας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της πόλης. Και έχουμε πει με τον κύριο Σταθάκη ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε συντανισμό, οι προσπάθειες να είναι κοινές και οι δύο δηλώνουμε τη διάθεσή μας να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να βρεθούμε όλοι μαζί, αυτοδιοικητική και πολιτικό προσωπικό των Χανίων, σε μία μάχη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε και την καθυστέρηση που παρουσιάζουν τα Χανιά σε πάρα πολλούς τομείς. Τα Χανιά έχουν μεγάλες δυνατότητες, βρισκόμαστε όμως πίσω και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τις οποίες βεβαίως όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε, πιστεύουμε ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια, πάντα μπορούμε να πιέσουμε για να ξεπεράσουμε καθυστερήσεις και να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Διασκέδασή σας, ευτυχία μας. Ευτυχία Παλάς. Τι κάνεις εκεί? Τι κοιτάζεις? Τι κοιτάζεις? Κοιτάζω τα φρούτα της Κρήτης. Αλήθεια? Και πώς σου φαίνονται? Να τα πιεις στο ποτήρι. Φυσική χυμή Κρέτα Fresh από τη Βιοχύμ. Η Κρήτη να την πιεις στο ποτήρι. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο. Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο. Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο. Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό. Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
Στην Εργοπετών παράγουμε συνεχώς για εσάς έτοιμα σκυροδέματα με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Πραγματοποιούμε καθημερινά αυστηρούς ελέγχους και εφαρμόζουμε σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008. Ακολουθούμε πιστά τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής σκυροδέματος. Αναπτύσσουμε μελέτες και παράγουμε ανθεκτικό σκυρόδαμα για κάθε περιβάλλον διάβρωσης, για κάθε απαίτηση, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Εργοπετών. Σκυρόδαμα για πάντα. Μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές από τον όμιλο καταστημάτων Λεμονάκης Home έως 70%. Πλακάκια μπάνιου, αλφα διαλογή από 4,90. Πλακάκια δαπέδου 60x60 γρανίτες, αλφα διαλογή από 9,90. Μοναδικές προσφορές έως 70% στα έπιπλα μπάνιου, κλασικά και μοντέρνα και μόνο στη Λεμονάκης Home. Λεμονάκης Home, Ηράκλειο, Αθήνα. Θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Δήμου Χανίων συζήτησαν την 5η απόγευμα τα μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών. Στη διάρκεια της συνεδρίασης της παράταξης επικυρώθηκε και το καταστατικό της Πρωτοβουλίας Πολιτών. Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων αλλά και η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών στις παραλίες ήταν μερικά από τα θέματα συζήτησης που απασχόλησαν στη συνάντηση των μελών της Πρωτοβουλίας Πολιτών. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Δήμος είναι πάρα πολλά. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου όπως έχει δημοσιευθεί. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους ελεύθερους χώρους. Υπάρχουν ζητήματα με τις παραλίες και τις χρήσεις τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών κτλ. Υπάρχουν τα προβλήματα με τη σχολική στέγη, υπάρχουν τα προβλήματα αλληλεγγύης. Υπάρχουν πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα στη ΔΕΙΑΧ, είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι στη ΔΕΔΙΣΑ. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα και καθήκοντα για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε τις κινήσεις μας σαν κίνηση, ούτως ώστε να παρεύουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την λύση αυτών των προβλημάτων. Ο επικεφαλής της παράταξης στις δηλώσεις του έδωσε ένα στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει η Πρωτοβουλία Πολιτών στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο που αναλαμβάνει την 1η Σεπτεμβρίου. Καταρχάς, στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεργαστούμε με οτιδήποτε συμφωνούμε και συμφωνεί με τις αρχές λειτουργίας μας. Και είναι προς το συμφέρον της πόλης και του Δήμου γενικότερα. Εμείς θεωρούμε πρώτιστο καθήκον μας να προωθήσουμε ζητήματα που έχουν σχέση με την αλληλεγγύη και τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις επιθέσεις της οικονομικής που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια. Το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού και της αξιοποίησης του από τη μεριά του Δήμου, δηλαδή οι υπηρεσίες του και η αξιοποίηση των υπηρεσιών. Όπως επίσης το ζήτημα της σχολικής στέγης και τα ζητήματα που έχουν σχέση με την πληρωμή και την οικονομική ευρωστία του Δήμου. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, επικυρώθηκε το καταστατικό της παράταξης, ενώ εκλέχθηκε και το συντονιστικό σώμα. Όλα τα νέα της επικαιρότητας, καθώς και τις ενημερωτικές αλλά και ψυχαγωγικές εκπομπές τηλεόρασης Κίδων, μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στο site του σταθμού μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kidon.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Την προσεχή Κυριακή αναμένεται να ανακοινωθούν και επίσημα οι διοικητικές αλλαγές στην ΠΑΕ Πλατανιάς που προέκυψαν μετά το σημαντικό διοικητικό συμβούλιο της Πέμπτης. Τότε, στις 5 το απόγευμα συγκεκριμένα, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ομάδας, οπότε και κορυφαία στελέχη της ΠΑΕ θα αποκαλύψουν τις διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη δομή της χανιωτικής διοίκησης. Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στο Δέλτα Σίγμα της Πέμπτης, το οποίο διήρκησε περίπου μια μισή ώρα και παρόντος ήταν όλοι ανεξαιρέτως οι παράγοντες ομάδας. Προς το παρόν, οι άνθρωποι της ΠΑΕ κρατάνε τις αποφάσεις μυστικές, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης Κίδων, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η οριστική πλέον παρέτηση του Στέλιου Βαρουξάκη από τη θέση τόσο του Προέδρου όσο και αυτή του Διευθύντα Συμβούλου που κατήχε τα τελευταία χρόνια. Διάδοχός του, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν από τα στελέχη της ΠΑΕ, θα είναι κορυφαίος στέλεχος της προηγούμενης διοίκησης, τόσο για τη θέση του Προέδρου όσο και για αυτή του Διευθύντα Συμβούλου. Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αλλαγές στην δομή της ΠΑΕ θα είναι ριζικές, ενώ την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της αποκαλυπτικής συνέντευξης τύπου, το παρόν θα δώσουν τόσο ο πρώην επικεφαλής της διοίκησης Στέλιος Βαρουξάκης, όσο φυσικά και ο διάδοχός του. Στο μεταγραφικό μέτωπο, η πρώτη κίνηση για τη νέα σεζόν είναι πλέον γεγονός, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την Παρασκευή το μεσημέρι και επίσημα την απόκτηση του Ευγέν Νέπλιακ.
Ο 22χρονος Ουκρανός αμυντικός που θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 17, αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και αριστερό μπακ, ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες Ουκρανικής Διέμπρο, ενώ από το 2012 αγωνιζόταν στη Σεβαστούπολη, με την οποία πέρυσι είχε 16 συμμετοχές, όλες ως βασικός. Ενώ επίσης είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες K18 και K21 της Ουκρανίας. Πάντως, στις επόμενες μέρες οι μεταγραφικές εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, καθώς υπάρχουν καταρχήν συμφωνίες με αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει ο Γιάννης Χριστόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πλατανιάς βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με δύο ποδοσφαιριστές που πέρυσι αγωνίστηκαν στον Άρη. Ονόματα δεν επιβεβαιώνονται από τη διοίκηση, αλλά πρόκειται για νεαρούς παίκτες, στελέχη των μικρών εθνικών ομάδων που ταιριάζουν απόλυτα στο προφίλ που θέλει να δώσει στον Πλατανιά ο Γιάννης Χριστόπουλος. Η μία περίπτωση μάλιστα θεωρείται σίγουρη, αλλά η δεύτερη θα κριθεί τις επόμενες ημέρες. Επίσης, το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνουν και οι τελικές διαπραγματεύσεις και με άλλους παίκτες από την Ελλάδα, αλλά και από την Ευρώπη. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ποδοσφαιριστές από την Γαλλία αλλά και την Ισπανία που έχει εντοπίσει ο Χριστόπουλος και έχει βάλει στο μεταγραφικό στόχαστρο της ομάδας. Την πρώτη μεταγραφή πραγματοποίησε ο αθλητικός όμιλος Χανιά, ο οποίος απέκτησε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τον Ατρόμητο τον Καμερουνέζο Λιονέλ Εσόνο, που πέρυσι αγωνίστηκε επίσης στα Χανιά αλλά δυτικότερα στο Καστέλι και τον Κισαμικό. Ο 22χρονος αριστερός back half εξαργύρωσε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις την περασμένη χρονιά στην τρίτη εθνική, παίρνοντας μεταγραφή στον Ατρόμητο, ο οποίος με τη σειρά του συμφώνησε με τους ανθρώπους του ΑΟΧ να τον δώσει δανεικό στους μπλε, ώστε να πάρει περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Εν τω μεταξύ, μετά τις συμφωνίες με Τσάτσο, Παγώνη και Βαλιάνο, νέο κύμα ανανεώσεων αναμένεται να σκάσει άμεσα στον ΑΟΧ. Ο έστω και υποπαρέτηση πρόεδρος ΣΠΑΕ Νίκος Χατζηγιάννης φρόντισε τις προηγούμενες ώρες να συμφωνήσει προφορικά με τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές που πέρυσι αποτέλεσαν τον βασικό κορμό του ΑΟΧ, ώστε να παραμείνουν στην ομάδα και τη νέα χρονιά. Πρόκειται για τους Παπατζίκο, Πάγκαλο και Καμπλιόνι, που όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν να φοράνε τα μπλε για τουλάχιστον μία σεζόν ακόμα. Όλοι τους ήταν σημαντικότητα παίκτες στην περσινή εκπληκτική πορεία και σίγουρα αυτή η εξέλιξη προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση στις τάξεις των φιλάθλων. Ο Παπατζίκος ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας στο πρωτάθλημα που τελείωσε και από τους καλύτερους αμυντικούς της δεύτερης εθνικής, έχοντας 35 συμμετοχές και 4 γκολ. Ο Πάγκαλος ήταν ο πρώτος σκορ του ΑΟΧ με 11 γκολ σε 35 μάτς, ενώ ο Καμπλιόνης είχε 21 εμφανίσεις και ένα τέρμα. Ωστόσο, οι ανανεώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες και σύμφωνα με πληροφορίες, σειρά θα πάρουν οι Πιθαρούλης, Γκούμας, Λουκίνας και Τσατσαρής. Βέβαια, αυτές τις εξελίξεις αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένο και τον νέο προπονητή της ομάδας, Σούλη Παπαδόπουλο, ο οποίος έρχεται στα Χανιά με στόχο να βάλει σε εφαρμογή και το μεταγραφικό πλάνο. Από την άλλη, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη αποχωρήσει από τον ΑΟΧ η Θεοδωρόπουλος, που συνεχίζει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης, Πότσι, που συμφώνησε με την Κυπριακή Αγία Νάπα, και Χατζησαΐας, που αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο. Στα του Εραστέχνη, όπως αναμενόταν, ως πρώτος σε ψήφους στις εκλογές Τετάρτης, ο Παντελής Ευθυμάκης θα είναι ο νέος πρόεδρος στην θέση του πατέρα Ιωάννη Καραμουσαδάκη. Στο Δέλτα Σίγμα των νεοεκλεγέντων μελών, ο Χανιώτης Παράγοντας πήρε το χρήσμα μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών που έδωσαν το παρόν στη διαδικασία. Ωστόσο, λόγω των απουσιών τριών παραγόντων, δεν συγκροτήθηκε στο σώμα το υπόλοιπο 11 μελέ συμβούλιο, κάτι που αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Στις 243,80 μονάδες έκλεισε απόψε το χρηματιστήριο Αθηνών με πτώση 0,83% και το τζίρο να ανέρχεται στα 75,91 εκατομμύρια ευρώ. 43 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 30 παρέμειναν σταθερές, ενώ 72 σημείωσαν πτώση. Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο είναι Αθηνά 20%, Σελοντά 17,65%, Σάτο ΑΕ 13,33%, Πασάλ ΑΕ 12,18% και Χελάς Online 12,18%. Αντίστοιχα, οι μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση είναι Ελγέκα 22,50%, Πήγασος Εκδοτική 19,79%, Αττικάτ 14,29%, Λάμδα Development 11,81%, Γαλαξίδη 10%.
σύμβουλος για νέους δρόμους στην επικοινωνία. ΣΥΤΑ. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Έθριος καιρός θα επικρατήσει και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένιση το βράδυ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια. Πιο αναλυτικά θα κυμανθεί στα βόρεια από 17 έως 31, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 23 έως 31 και στα νησιά του Αιγαίου από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Φορές.